Οι αρμόδιες αρχές της Λιβύης ανακοίνωσαν την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου, πως περισσότερα από 5.300 πτώματα έχουν ήδη καταμετρηθεί στην πόλη Ντέρνα η οποία επλήγει από φωνικές πλημμύρες, με τον απολογισμό των νεκρών να αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, ακόμη και να διπλασιαστεί. «Η θάλασσα ξεβράζει συνεχώς δεκάδες πτώματα», επεσήμανε ο Χισέ Μανπού Σκιουάτ, υπουργός πολιτικής αεροπορίας των Αρχών της Ανατολικής Λιβύης, μιλώντας στο Ρόιτερ ενώ πρόσθεσε ότι η ανοικοδόμηση θα κοστίσει δισεκατομμύρια δολάρια και ζήτησε την παροχή διεθνούς βοήθειας, καθώς η χώρα δεν διαθέτει την εμπειρία για να αντιμετωπίσει τέτοια καταστροφή. Στο μεταξύ, ο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση στη Λιβύη ανακοίνωσε σήμερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι τουλάχιστον 30.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στην Τέρνα, την πόλη που επηρεάστηκε περισσότερο από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Παράλληλα, 6.085 άνθρωποι είναι γνωστό ότι έχουν εκτοπιστεί σε άλλε πληγήσει περιοχέ, περιλαμβανωμένε τη Βεγγάζη, με τον αριθμό των νεκρών να παραμένει ανεπιβεβαίωτο. Όπω τονίζεται στην ανακοίνωση, ο ΔΟΜ και οι συνεργάτε του στέλνουν αμέσω προϊόντα πρώτη ανάγκη πλην τροφίμων, φάρμακα, εξοπλισμό έρευνα και διάσωση, καθώ και προσωπικό στι πληγήσει περιοχές.